Σε κατάσταση αποκλεισμού βρίσκεται πλέον η ελληνική αγορά από τους ξένους προμηθευτές, οι οποίοι ζητούν την προπληρωμή των προϊόντων προς εισαγωγή, η οποία εξαντλεί τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, δημιουργώντας και κινδύνους για ελλείψη αγαθών. Είναι γεγονός ότι η ελληνική αγορά βρίσκεται σε μια κατάσταση αποκλεισμού, θα έλεγα, από τους οίκους του εξωτερικού. Πολλές φορές, θα έλεγα, αποφεύγουν να επιβεβαιώσουν ή να μας στείλουν μια παραγγελία, βρίσκοντας διάφορες δικαιολογίες. Και ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε ακριβώς να παραλάβουμε αυτά τα εμπορεύματα και τις παραγγελίες που εκκρεμούν είναι να προπληρώσουμε με προέμβασμα, δηλαδή με μετρητής, με την αναχώρηση των εμπορευμάτων, θα έλεγα, από το εργοστάσιο ή στην καλύτερη περίπτωση έναντι φορτωτικών. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή είναι μια διαδικασία που εξαντλεί τελείως την λιγοστή ρευστότητα της ελληνικής αγοράς και αργά ή γρήγορα θα μπορεί να δημιουργήσει και κάποιες ελλείψεις στην αγορά. Επιπλέον δίνει ένα πλεονέκτημα στις πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες έχουν την πλάτη της μαμάς εταιρείας και τις εγγυητικές επιστολές των τραπεζών, των ευρωπαϊκών τραπεζών της χώρας τους, να πάρουν ένα μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς από τις μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις. Την ανεξιοπιστία του κράτους την πληρώνουν τελικά οι απλοί επαγγελματίες. Είναι γεγονός, αυτή είναι η κατάσταση. Πραγματικά έχουμε χάσει, όπως λέτε πολύ σωστά, την αξιοπιστία μας και την αξιοπρέπειά μας. Και ξέρετε, αυτή η εμπορική πίστη δεν αγοράζεται, ούτε εξαγοράζεται, αποκτάται με τα χρόνια. Λοιπόν, είναι κρίμα όλη αυτή η αναξιοπιστία του κράτους να γίνεται, αν θέλετε, βάρος στον ιδιωτικό τομέα, στην αγορά και στο τέλος να επιβαρύνει τον Έλληνα καταναλωτή. Αυτή η αξιοπιστία μας σε όλα τα επίπεδα πιστεύετε θα αποκατασταθεί πλέον με τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις και με την κυβέρνηση συνεργασίας που βλέπουμε να γίνεται? Είναι γεγονός ότι εμείς εκφράζουμε την ανακούφισή μας και, αν θέλετε, και την ικανοποίησή μας ότι αυτή η πολιτική συνεννόηση θα καταλήξει σε μια εθνική συνένεση και θα αποκαταστήσει, αν θέλετε, το καλό όνομα που είχαμε πριν από λίγο καιρό στο εξωτερικό, θα δώσει ένα μήνυμα σταθερότητας για τη χώρα μας και συνεργασίας. Πάντα η ενότητα βοηθάει σε αυτές τις περιπτώσεις. Το μήνυμα το περάσαμε, τώρα μένει να το αποδείξουμε. Σύμφωνα με τα στοιχεία, 6 στις 10 επιχειρήσεις σήμερα δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν εισαγωγές, ακόμη και στο κρίσιμο για τη βιομηχανία πεδίο των πρώτων υλών, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν άμεσο κίνδυνο διακοπής της λειτουργίας τους. Οι εξελίξεις είναι τέτοιες, ώστε οι επιχειρηματίες προβλέπουν ότι θα δυσκολευτούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της αγοράς των Χριστουγέννων και επισημαίνουν ότι ευνοημένες είναι οι πολυεθνικές επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν να αγοράζουν έχοντας ανοιχτές πιστώσεις και συνεργασία με τράπεζες του εξωτερικού, αλλά και πιο ευνοϊκούς όρους με τους προμηθευτές.